βρήκαμε χάρη, ρε φίλε. Παγώθηκες. Βρήκαμε φάρη. Ο φαΐ. Φαΐ δεν βρήκαμε ακόμα. Όχι, μετά την εκπομπή. Θα έρθει και ανάλυσέ το. Bairipress.gr. Αντώνη Τσακαλέας δίπλα μου. Τάσος Ζέρβας λίγο πιο πέρα. Κρατάει απόσταση. Παίρνω τα μέτρα μου. Παίρνεις τα μέτρα σου. Εγώ είμαι στο μεσοδιάστημα. Είσαι στο μεσοδιάστημα. Είσαι ο Δημήτρης Πέρκας του κόνσεπτ. Αριστερό εξτρέμ, δηλαδή. Ναι. Εσύ δεξί, γιατί έχεις την τρίπλα. Εγώ είμαι ο Λιβνιός, γιατί πάω στην... Είμαι εξτρέμ ο μπακ. Το ένας με έναν, είσαι δυνατός. Ναι, ναι. Δεν με βλέπει ο αντίπαλος. Εξτρέμ ο μπακ. Βαριέται να κοιτάξει γι' αυτό. Αυτό δεν με βλέπει, μου θυμίζει εκείνη εκεί την ατάκα. Ο ποδοσφαιριστή που έχει πει, λέει, αυτό που μάρκαρε, λέει, τη φανέλα λέει την είδα, τον μπροστά λέει, δεν ξέρω τι διαφήμιση έχει η ομάδα, δεν τον πρόλαβα ποτέ μπροστά μου, λέει, την πλάτη λέει την είδα, την έβλεπα. Τι πιο ωραία τάκα για παίκτη που βγαίνει από την πλευρά, ωραία, την έχει πει ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος το ρωτάει γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο, γιατί λέει παίρνω την μπάλα, βγαίνω από δεξιά, αισθάνομαι λέει, μια σκιά να έρχεται από πίσω, του, από πίσω μου, να με προσπερνάει και εκεί κατάλαβα ότι πρέπει να σταματήσω το ποδόσφαιρο, ήταν ο βοηθός. Και, ναι. Και πραγματικά νομίζω ότι εκεί σταματάς την καριέρα σου. Ναι, είναι λίγο ομοίη περιγραφή, αλλά και η κατανόηση των πραγμάτων είναι μια προσγείωση. Είναι μια φάση που κατάλαβα ότι Δημήτρης Αντίκης πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο τότε στην τελευταία του. Όταν τον πρόλαβε μια φάση ένα παιχνίδι Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, ο Χωσέμι. Ο Χωσέμι, που έπαιζε χωρίς γόνατο. Ναι, ο οποίος από κάποια στιγμή και μετά ο Ηρακλής τον έφερε στην Ελλάδα. Ο Ηρακλής τον έφερε στην Ελλάδα. Καλά θυμάμαι. Μετά πήγε Λεβαδιακό. Νομίζω μετά τον απέβαλε το ποδόσφαιρο. Λέει ήταν σε θέση τέλος πάντων να τα απεξέλθει στις ανάγκες του αθλήματος. Παιδιά μου, τι γίνεται. Το θέμα συζήτησης που σκεφτήκαμε να δούμε λίγο. Σε αυτά τα μυθικά meeting που γίνονται. Καθαρά. Ναι. Είναι το θέμα της φετινής Arsenal. Η οποία ούτως ή άλλως νομίζω θα μας απασχολήσει από τη στιγμή που προχώρησε αλλαγή προπονητή μετά από 22 χρόνια. Αρκετά. Ναι. Ήταν ποδοσφαιριστής ο Τασιόπουλος και ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος. Σωστό και αυτό. Ναι. Ωραία. Από Arsenal σε Τασιόπουλο. Γιατί είναι η χρονιά που ανέλαβε ο Βενγκέρ. Στο ΠΑΟΚ Arsenal. Και επειδή στην Αγγλία ακόμα ζει United τη Μετα Ferguson εποχή, δεν την έχει βρει, δεν έχει βρει τα πατήματά της, η Arsenal έχει ένα προπονητή ο οποίος μέχρι στιγμής Τάσο νομίζω έχει παίξει περισσότερα συστήματα από όσα έχει παίξει η Manchester United από τότε που έφυγε ο Ferguson. Πραγματικά κάθεσαι να τον αναλύσεις και δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς γιατί ο άνθρωπος δεν πλήττεις ποτέ. Έχει παίξει ένα σωρό συστήματα. Έχει φέρει ένα σωρό σχηματισμούς και το θέμα είναι ότι όλοι αποδίδουν. Τρομακτική. Το έχει καταφέρει. Με μία παρένθεση θα πω εγώ, εκεί που έσκασε. Γιατί υπήρχε ένα διάστημα 2-3 αγώνων, τώρα τελευταία, που πήρε πολλά παιχνίδια με αρκετές απουσίες και δεν ήταν αποδοτική. Για κάθε ναι. Προπονητή που πηγαίνει πρώτη φορά στην Αγγλία, ο πρώτος Δεκέμβριος είναι πολύ, πολύ δύσκολος. Πόσο δε μάλλον για ένα προπονητή που ψάχνεται. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Αγγλία είναι η μοναδική χώρα η οποία παίζει ασταμάτητα και μάλιστα με περισσότερους αγώνες στο διάστημα που οι άλλοι έχουν διακοπεί. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό ανέφερα συγκεκριμένα το Δεκέμβριο, διότι το να κάνει 7 αγώνες, το να κάνει μια αγγλική ομάδα 7 αγώνες στο Δεκέμβριο είναι. Το normal, ναι. Όχι το πολύ. Το normal της. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα το μυαλό των περισσότερων ομάδων είναι να έρθει λίγο Δεκέμβριο να πάρω μια ανάσα, ειδικά για αυτές που έχουν Ευρώπη και ομίλους, να φύγει δηλαδή εκείνο το πρώτο δεκαετία του Δεκεμβρίου που είναι η τελευταία φορά που παίζεις Ευρώπη και να ρεμίσεις εκεί που στο μυαλό τους οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες ως ηρεμία και χαλάρωση. Στην Αγγλία το έχουν έως τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Όσο ότι πρέπει να τη φορμάρω τότε την ομάδα. Αν στοχεύσω σε φρέσκια ομάδα. Και για την Arsenal το ζητούμενο είναι η επιστροφή στην τετράδα. Μεγάλη υπόθεση το να επιστρέψει στην τετράδα η Arsenal. Αν και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα ο ανταγωνισμός εκεί, θα παλέψουν πολλές ομάδες. Δεν μπορεί κανένας να είναι σίγουρος για το ποια ομάδα θα είναι στην τετράδα. Είτε η Chelsea, είτε η Arsenal, είτε η Tottenham, που η Tottenham φυσικά είναι τώρα και ένα σκαλί λίγο πιο πάνω.
κοιτάζει και για το άθλημα. Λίγο στα κλεφτά ανάμεσα από Λίβερπουλ και Σίτι. Σκοτώνονται δηλαδή οι άλλοι για το ποιο θα, τότε θα έχει την πίεση. Φυσικά. Mm. Τότε είναι ένα άλλο ποδοσφαιρικό κεφάλαιο. Αν καταφέρει και δεν πάρει παίχτη ούτε τον Ιανουάριο, δηλαδή κλείσει σεζόν ολόκληρο χωρίς μεταγραφή. Mm. Εκεί θα μιλάμε για. Πα και δεν έχει μελισσανίδε και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Ναι. Όχι, εντάξει, απλά έχει ένα γήπεδο χτίζει ο άνθρωπο, δεν έχει ανοίξει κιόλα. Δεν έχει ανοίξει, όχι. Ούτε, το, ούτε μέχρι το Μάρτιο θα ανοίξει, αλλά μην πάμε στη τότε, γιατί είδε τη μισή πάσα μου έδωσε και φύγα προ τα εκεί. Τη χάρη για την τότε πάντω που την είδα στο Wembley Live, να ξέρει. Και όχι επειδή έκανε κανένα παιχνίδι σούπερ. Ποιο παιχνίδι ήταν. Σε αποστάσει τη. Με την Ίντερ. Τα κλασικά παιχνίδια τη Τότεναμ που νιώθω ότι δεν απειλείται, απλά αργεί να βάλει το γκολ. Απλά μπήκε ο Έριξεν και μπήκε. Μπήκε ο Έριξεν και άλλαξε ξαφνικά η ταχύτητά τη, η δημιουργία τη, οι εμπνεύσει τη. Σημαντικό κομμάτι της, των επιθέσεών τη βασίζεται πάνω του. Ακριβώς. Για να ξαναγυρίσουμε στην Αθήνα, δηλαδή, από εδώ και από εκεί θα φύγουμε. Εντάξει, θα και πούμε και για την Τότεναμ. Δεν μπορεί να αφήσει την ομάδα σου εκτός ανάλυσης. Το όλο ζητούμενο για την Arsenal είναι ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει πολλές φορές να επιτίθεται με διαφορετικούς τρόπους. Ένας είναι ο εκφραστής της, ο Aubameyang, που αυτό για οποιαδήποτε ομάδα που έχει έναν σκόρερ που ξεφεύγει σε γκολ από τους υπόλοιπους στην εφήγεια κατάρα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Arsenal δίνει την μπάλα στον Aubameyang, στο τελευταίο τρίτο, είναι γεμάτος. Δηλαδή, νιώθω ότι η Arsenal σε παιχνίδια που οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα στόμωνε, να το πω έτσι, θα προβληματιζόταν για το πώς να φέρει την μπάλα στην περιοχή, αν δεν της έβγαινε ο άξονας, αν δεν της έβγαιναν τα άκρα, αν δεν της έβγαινε το να κατέβει λίγο στο κήπεδο πίσω, μπας και δημιουργήσει χώρους σε πλάτη. Η Arsenal τα έχει όλα αυτά. Η άμυνα της έβγαινε ένα άλλο κεφάλαιο. Τελευταίο. Που την ταλαιπωρεί βαθμολογικά. Αλλά με αποκορύφωμα το παιχνίδι με την Tottenham, που δεν ήταν μόνο τα 4 γκολ, ήταν ο τρόπος τον οποίο από κάποιο σημείο και μετά το αγώνα την έπνιξε. Την έκλεισε. Είχε και την τύχη με το μένος σε κάποια γκολ, αλλά τις φάσεις τις έβγαλε με τον Torreira, με τον Aubameyang, με παίκτες να παίρνουν στην περιοχή εύκολα. Σίγουρα το να έχεις στην ομάδα σου δύο επιθετικούς όπως είναι ο Aubameyang και ο Lacazette είναι ικανή να σκοτώσουν οποιοδήποτε αντίπαλο σε χρόνο που δεν θα το καταλάβει κανένας. Απλά το να φτάσει η μπάλα εκεί είναι αποτέλεσμα ενός τρόπου παιχνιδιού και χαρακτηριστικών που έχει η Arsenal στο παιχνίδι της. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό, επειδή είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, είναι ότι πάντα ζητάει την κατοχή της μπάλας να έχει πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια της. Σίγουρα μέσα από αυτό το συνδυαστικό της ποδόσφαιρο μπορεί και φέρνει είτε τον Aubameyang είτε τον Lacazette σε θέση να μπορέσουν να εκτελέσουν από κοντινή απόσταση, από άμεση απόσταση. Φυσικά και οι δύο είναι και οι δύο συμμετοχικοί στο παιδί, στο ανάπτυξη της ομάδας. Και αυτό πιστώνεται στον Emery, από κάτι την άποψή μου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα. Δηλαδή να έχει όχι έναν, δύο επιθετικούς οι οποίοι μπορούν να παίξουν με ευκολία έξω την περιοχή. Όχι να πεις ότι αυτό ξεβολεύεται ή χάνεται ή με το που τον βγάζει η Arsenal από την περιοχή αποδυναμώνεται εκείνος ή ο παίκτης παίζει. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για δύο παίκτες που είναι από δύο εκπληκτικές σχολές. Εντάξει, ο Lacazette είναι από τη Λιόν, από Γαλλία ξεκινήσαν και οι δύο. Εντάξει. Ο Aubameyang δεν ήταν από Saint-Étienne. Δεν θυμάμαι που ξεκίνησα, ας πω την αλήθεια. Ναι, Λιόν ο ένας, Saint-Étienne ο άλλος. Μιλάμε για δύο παιδιά που έχουν μάθει τα βασικά της θέσης σε πολύ υψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι αν κάποιος ακούσει είτε για Γάλλο ποδοσφαιριστή ή για ποδοσφαιριστή που είναι μεγαλωμένος στο 10-19-18 εκεί στη Γαλλία, έχει την ασφάλεια ότι όταν ο προπονητής του πει τι σύστημα παίζουμε, δεν θα χρειαστεί να τον λύσει μισή ώρα. Ναι. Να του πει τα βασικά και από το μυαλό του θα κατεβάσει το κεφάλαιο που έχει μάθει. Γιατί εάν δεν είσαι από αυτούς που ρουφάνε τακτικά τα πράγματα, δεν σκαμπάς από τακτική, δεν προσαρμόσεις τακτική, στη Γαλλία δυσκολεύεσαι. Ακόμα και οι φορ που έχουν τα βαριά κορμιά και προέρχονται από αυτή τη σχολή, π.χ. Ζιρού, πάλι είναι αποτελεσματική εκτός περιοχής, πάλι είναι αποτελεσματική στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
πάλι είναι αποτελεσματικοί στο τακτικό κομμάτι. Αλλιώς δεν μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Mm. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να κάνουν πράγματα και έξω από το κουτί. Και όσον αφορά τον Έμερι, για να επανέλθουμε στο πόσο σημαντική είναι η δουλειά που έχει κάνει, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι προσαρμόζεται ανάλογα με τον αντίπαλο που έχει. Επομένως, γι' αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος έχει επιλέξει τόσο πολλά συστήματα. Έχει παίξει 4-3-3, έχει παίξει 4-2-3-1, έχει παίξει 4-4-2 με εσωτερικά χαφ, όχι flat γραμμή. Ναι. Δηλαδή με χαφ εσωτερικά ο Ζήλ και Μικταριάν, ναι, οι οποίοι κλείνουν προς τα μέσα και αυτό τους δίνει τον χώρο στα back να ανέβουν πολύ ψηλά. Και νομίζω ότι και στα στατιστικά ήταν τα 15 πλαγιοκοπήσεις σαν παιχνίδι είχε η Arsenal. Αυτό όσο είχε διαθέσιμο στους βασικούς τους μπακ όμως. Ναι, Μοντριάν και Μπεγκερίν. Ναι, όταν έπαιζαν Μπεγκερίν και Μοντριάν. Γιατί υπήρχαν στιγμές εκεί μπλόκαρε. Σε συνδυασμό με αυτό που είπε ο Αντώνης πριν. Με το γεγονός ότι φορτώθηκε παιχνίδια και ο Έμερ δεν έχει την εμπειρία του αγγλικού πρωταθλήματος για να ξέρει πώς θα διαχειριστεί αυτό το μήνα. Ναι, γεγονός. Αν η Arsenal είχε την ροή αγωνιστικής εικόνας μέχρι τον Νοέμβριο και κατάφερνε ο Έμερι να ισορροπήσει ανάμεσα σε τετράδα και τριάδα στην άμυνα, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα βαθμολογικά για την Arsenal. Σίγουρα, και το ότι επέλεξε και το 3-4-3 σε κάποια παιχνίδια να το δοκιμάσει, μήπως και σε περιπτώσεις όπως λέει ο Σταύρος που έλειπαν αυτοί οι back, ίσως αν μπορούσε να βρει τόσο καλή ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα συστήματα που έπαιξε, όντως πραγματικά να μην είχε απώλειες. Αλλά επειδή το πρόβλημά της πάντα εντοπίζεται στην αμυντική μετάβαση και σε ατομικά λάθη στην άμυνα, νομίζω ότι έχει στοιχήσει και γι' αυτό έχει αυτή την διαφορά, δηλαδή των 4 βαθμών ή 5 από την πρώτη ή δεύτερη θέση. Ενώ έχει τεράστια φρεσκάδα στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση και σε αθλητικά προσόντα και σε καλές ηλικίες και. Αυτό το ακόρασο το μαϊμούνι από τη Β' Γαλλίας. Το κατουζουζί αυτό. Ναι. Που δεν είναι πόσο, 19 χρονών. Ναι. Ο οποίος δεν είναι μόνο ότι είναι ακούραστο, παίζει και συνεχώς κάθετα, ρε φίλε. Το έχει στο μυαλό του. Πώς γίνεται να είναι και μαϊμούνι και έξυπνο. Ναι, πανέξυπνος είναι. Γι' αυτό τον βάζει. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Έμερι δεν έχει στο μυαλό του, στο πίσω μέρος του μυαλό του, θα χάσει πράγματα σε πρώτη φάση από αυτόν, αλλά όταν τον δομήσεις από τον σφαιριστή, η ομάδα του θα πάει ένα επίπεδο πάνω. Οποιοδήποτε προπονητή σέβεται τον εαυτό του σκέφτεται έτσι. Ναι. Και οποιαδήποτε ομάδα σέβεται τον εαυτό της επιτρέπει τον προπονητή να σκέφτεται έτσι. Ή επιβάλλει τον προπονητή να σκέφτεται έτσι. Όχι του δίνει την άνεση, αδερφέ, ότι ό,τι και να χάσει από αυτόν, εμείς τον θέλουμε αυτόν να μην έχει το μήπως στο μυαλό του. Προφανώς ένας οργανισμός όπως είναι η Arsenal ξέρει πολύ καλά το πώς θα στηρίζει τέτοιες ιδέες. Ναι. Γιατί τις έχει χτίσει φυσικά και ο Αρσατός τεχνικός που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως υπάρχει έδαφος για αυτές τις τακτικές. Καλά, είναι sailing club η Arsenal, εντάξει. Το κάνει αυτό. Και το παιχνίδι του Γκεντουζή, το κάθετο, το γρήγορο κάθετο, αν έχεις έναν επιθετικό γρήγορο να ψάξεις, σου λύνει τα χέρια. Πόσο να μάλλον έχεις και την επιλογή του Λακαζέτ και την επιλογή του Ομπαμεγιάν. Ναι, γιατί αυτοί οι δύο μαζί κάνουν και πολλές παραπλανητικές κινήσεις. Δημιουργούν χώρους. Κινούνται συνέχεια χωρίς την μπάλα, έχουν αίσθηση του χώρου, το που βρίσκονται και φυσικά η ικανότητά τους όταν έρθουν στο τελικό κομμάτι να τελειώσουν τη φάση, την τελειώνουν άριστα. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ την εικόνα του Λακαζέτ στη Λιόν δεν την είχα ολοκληρωμένη γιατί δεν βλέπουμε πολύ το πρωτάθλημα το γαλλικό. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Εγώ δεν το βλέπω πολύ. Σε αντίθεση με Αγγλία, Ισπανία, τέλος πάντων και Ιταλία. Δηλαδή τόσο εμπορικό είναι η αλήθεια. Ναι, το βλέπω λιγότερο. Δεν είχα την εικόνα παρά τα 100 plus goal που έχει στη Λιόν, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για νούμερα. Μιλάμε για τεράστια νούμερα. Δεν είχα την εικόνα ότι είναι τόσο πλήρης σαν παίκτης. Ότι έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα καταλαβαίνω ότι τα έχει. Που τον βλέπω περισσότερο βέβαια, εντάξει. Και απορώ γιατί έφυγε τόσο αργά από τη Γαλλία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε τεθεί θέμα να πουληθεί και ο ίδιος έμεινε και είχε κάνει μια ανανέωση κάποια στιγμή και είπε να μείνει στη Λιόν, σε μια προσπάθεια που είχε κάνει Λιόν να κρατηθεί λίγο ψηλά γιατί ζορίστηκε από τότε που μπήκε. Μετά την 7ετία της Λιόν έχει περάσει δύσκολα. Ναι, έκανε κοιλιά. Εντάξει, υπάρχει και η Πάρη που έχει σφύγει σε άλλο επίπεδο εκτός συνόρων. Και γι' αυτό. Αλλά ο Λακαζέτ είναι παίχτης ο οποίος ως όνομα δεν ήταν το top. Η Arsenal δεν είναι η top ομάδα που θα μπορούσε να πάει. Mm. Δεν είναι σε αυτές που
και λόγω της απουσίας της για κάποια χρόνια από το τελευταίο δύο χρόνια από το Champions League και αυτή την αδυναμία της. Αυτό που όλοι στην Άρσεναλ λένε ότι ό,τι και να γίνει, τι να κάνουμε στο Champions League αφού κάποια στιγμή θα παίξουμε την Bayern. Ναι. Μη σου τύχει. Γιατί το έχει και, και αυτό. Ίσως αυτό να άφησε το εντός εισαγωγικών τον Lacazette πίσω σε εμπορικότητα, σε βάρος ονόματος. Το να μπαίνει σε μια λίστα με top 10 ποδοσφαιριστές. Αλλά τα στοιχεία του καθαρά τα αγωνιστικά, η ικανότητά του είναι τέτοια που ειδικά όταν τη συνδυάζει με έναν ακόμα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Aubameyang, που κι αυτός είναι παρόμοια περίπτωση σε εμπορικότητα. Ναι, δεν είναι ο Ιμπραήμοβιτς, δεν είναι ο top, αλλά δεν είναι και... Είναι πάνω ο Ράφι, αλλά κοιτώντας λίγο προς τα κάτω. Ο Lacazette, ναι, και ο Aubameyang, ναι, τις χρονιές τους που θα έκαναν μεταγραφή, τις έκαναν στην εποχή που μεσουρανούσαν η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το κενό ανάμεσα στο αυτούς τους παίρνει η Ρεάλ η Μπαρτσελώνα. Όχι, γιατί θα τους έπαιρνε και η Μπάγερ, φίλε, να πήγε στην Dortmund. Αυτομάτως, ναι, φεύγουν σε μία, στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες αυτές. Εκεί κινούνται. Και στις υπόλοιπες. Γι' αυτό δεν ήταν για Ρεάλ η Μπαρτσελώνα. Όσο ονόματα, όχι μόνο ως παίκτες, γιατί αυτές οι δύο ομάδες κινούνται και εμπορικά. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Το τι θα κάνω και στο εμπορικό κομμάτι. Να πάρω ένα παίκτη που να έχει και λόγια, να πάρω ένα παίκτη που να μου κάνει. Γιατί είμαι Ρεάλ, δεν είμαι η Μπαρτσελώνα. Σε αυτό το κενό έπεσαν, την απόσταση που είχαν αυτές οι δύο ισπανικές ομάδες με τις υπόλοιπες, με αποτέλεσμα εμπορικά να πάνε σε ομάδες που έλεγες, έλα εντάξει, οκ, στην Άρσεναλ πήγε. Μια χαρά παίκτης είναι. Και ειδικά σε έναν προπονητή που έχει δουλέψει σε υψηλό επίπεδο και στην Παρί και στην Σεβίλη με τα συνεχόμενα Europa League, και να φτάσει σε ένα project πλέον της Arsenal που όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να συζητιέται, είναι η μετα-Wenger εποχή και έχει πέσει σε ένα διάστημα στο οποίο για τρίτη χρονιά όλοι περιμένουν τότε να κάπου να σκάσει και μέχρι στιγμής δεν έχει σκάσει. Η City σκαλή-σκαλή ανεβαίνει. Η Liverpool και αυτή σκαλή-σκαλή ανεβαίνει. Σιγά-σιγά. Πέρα από το όνομα που έχει τη φανέλα, αρχίζει και δρεώνεται. Τη United δεν μπορείς να τη βγάλεις έξω από το, το κάδρο. Ποτέ. Ακόμα και σε αυτήν την φετινή σεζόν, μέχρι να καταλάβουν όλοι ότι πολύ δύσκολα θα πλησιάσει ή θα πρέπει να κάνει ένα εντυπωσιακό ντεμαράζ για να μπει η τετράδα. Είναι πολύ γεμάτη η Πρέμιερ. Έχουν σοβαρευτεί νομίζω οι Άγγλοι γενικότερα και τα project τους είναι project. Όχι, δεν ήταν σοβαροί ποδοσφαιρικά, πάντα ήταν σοβαροί ποδοσφαιρικά. Αλλά τώρα πλέον τα υποστηρίζουν νομίζω στο απόλυτο επίπεδο. Και θα αλλάξουν κάτι μόνο όταν υπάρχει η περίπτωση Μουρίνιο Μάντσεστερ που δεν κόλλησε σε κανένα επίπεδο. Μόνο τότε. Γι' αυτό και τότε δεν λυγίζει. Γι' αυτό και η Λίβερπουλ βήμα-βήμα πάει παραπάνω, γι' αυτό και η Σίτι είναι πιστή στο πλάνο του Γκουαρδιόλα. Αλλά δες και τι προσωπικότητες έχουν στον πάγκο, εντάξει. Ναι, ο προπονητής. Γι' αυτό και ο Έμερι έχει την ασφάλεια ότι βρίσκεται σε ένα πρωτάθλημα που στηρίζει project, σε μια ομάδα που αποδεδειγμένα στήριξε project. 22 χρόνια ο άλλος έχει αφήσει το DNA του εκεί πέρα και στην ΚΑΠΑ 2. Αν υπάρχει τέτοιο. Ναι, θα το είχε αφήσει. Ναι, θα το είχε αφήσει και εκεί. Άρα λοιπόν. Είναι το περιβάλλον το κατάλληλο για να δουλέψει ένας άνθρωπος που είναι top στο επάγγελμα. Σίγουρα πάνω σε αυτό όμως είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που έχει καταφέρει να γίνει πλέον η Arsenal του Emery. Γιατί την μεταφέρει στην εποχή ακόμα δεν την έχουμε δει. Πλέον δεν έχει πάρει ένας άνθρωπος στην Manchester και να πούμε είναι η Manchester του Μουρίνιο, είναι η Manchester του Μόγιες. Ναι, γιατί η Manchester όταν άλλαξε δεν ήταν έτοιμη να αλλάξει. Δηλαδή, ο Βεγγέρ νομίζω ότι έφυγε όταν ολοκλήρωσε τον κύκλο του, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνει. Ο Φέργκιουσον έφυγε γιατί ήταν μια ηλικία, δεν μπορούσε άλλο να αναρρωθεί, δεν μπορούσε, ο ίδιος αισθανόταν προφανώς ήταν και πέρυσι 30 χρόνια, ότι δεν έχει κάτι άλλο να δώσει, αλλά ο οργανισμός δεν ήταν έτοιμος, φάνηκε αυτό. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Ίσως όμως είναι και πολύ δυσκολότερο να μπει στη θέση ενός προπονητή ο οποίος έχει
πιο βάρια φανέλα, ας το πω έτσι. Γεγονός. Λόγω των τίτλων που έφερε, λόγω του ότι άλλαξε το DNA της, το άλλαξε, το επανέφερε εκεί που ήταν, ας το πούμε πιο καλά. Εκεί όταν θα επιλέξεις τον επόμενο, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να συνυπολογίσεις και το ειδικό βάρος. Δηλαδή όταν πας στον Μόγιες, λες, ωραία ρε φίλε, έχει κάνει, έχει στήσει ένα πολύ ωραίο project στην Everton. Στην Everton. Ήταν ο εκλεκτός του Ferguson. Πίστευαν ότι αυτό μπορεί να τον προστατεύσει ως όνομα. Δηλαδή ναι, να είναι ο εκλεκτός του Ferguson. Το ειδικό βάρος τι σημαίνει όμως, Αντώνη? Ειδικό βάρος σημαίνει να έχω δουλέψει σε αυτό το ειδικό βάρος. Όχι, το οποίο δεν το είχε. Δεν το είχε όμως. Η Everton δεν ήταν. Αποδείχτηκε αυτό. Θα μου πεις, ο Μουρίνιο δεν έχει το ειδικό βάρος. Ο Μουρίνιο μπορεί να έκατσε συγκυρία, να ξεπεράστηκε, ωραία, από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Συμβαίνει. Ο Μουρίνιο είναι και ένας προπονητής, ο οποίος όπου και να πήγαινε, τα τελευταία του project ήταν project τα οποία ήταν, πηγαίνω σε μια ομάδα η οποία είναι μεγαλύτερα από μένα, αλλά θα τη φτάσω. Έβαζε πολύ το εγώ του. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει εγώ όμως. Δηλαδή στη Real, όταν βρισκόταν στα σκηνιά, άρχισε να λέει ότι εγώ πήρα μια Real η οποία είχε χάσει 6 φορές, δεν είχε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό και 3 φορές πήγαμε ημιτελικό. Προσπαθούσε να κατεβάσει τη Real για να φτάσει αυτός εκεί. Για να φανεί ότι εκείνος την πήγε και όχι η Real πήγε. Στη United, όποτε απαιτούσε σεβασμό, άρχισε να θυμάται ότι 16 χρόνια είναι στο κουρμπέτ, τα 14 έχει περάσει από τους ομίλους του Champions League και τα 2 που δεν έχει περάσει έχει πάρει το Europa. Ακόμα και εκεί, δηλαδή στη United, προσπαθούσε να κατεβάσει το United στα δικά του και να πει, όχι εσείς, εγώ. Αυτό κάποια στιγμή νομοτελειακά θα το πλήρωνε. Πώς θα μάλλον ίσως και αγωνιστικά. Και εναλλακτικά τι έγινε? Επέλεξε United το δικό της παιδί, δηλαδή τον στρατιώτη, που θα προχωρήσει ξεκάθαρα με τις προσταγές του κλαμπ. Όχι ότι θα πάρει το χαρτάκι, για να μην παρεξηγηθώ γιατί είμαστε και στην Ελλάδα. Ωραία. Ξέρει το κλαμπ, ξέρει πώς σκέφτεται, ξέρει πώς λειτουργεί, ξέρει την κοινωνία, ξέρει τις απαιτήσεις, ξέρει τα πάντα. Απλοϊκό, του Σόλσκερ, τι μπορεί να του πει ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, του πει, coach, εγώ είμαι συνέχεια, λίγο μπαίνω, λίγο βγαίνω. και θα πάει να το πει αυτό στο Σόλσκερ. Θα το πει. Παλικάρι μου, εγώ 10 χρόνια έμπαινα, έκανα αυτό που έκανα και έφευγα. Δεν θα παίξω στο επόμενο βασικό. Θα με έχουν ανάγκη, θα καταλάβουν όμως. Δηλαδή, μπορεί να είναι πολύ απλό το παράδειγμα, αλλά το να δώσει ένα ποδοσφαιριστή να καταλάβει τι σημαίνει το πόσο το χρειάζεται η ομάδα. Ναι, φίλε, εγώ σε χρειάζομαι να πεις δύο τραγούδια, δεν θέλω να πεις 42. Μπες στην πίστα, δείξε δύο τραγούδια. Ας φύγουν τα λουλούδια που θα πει ο άλλος 30 και σε δεν θα τα ρίξουν. Να μου κάνεις τη δουλειά, γιατί να σε έχω να σε κουράζω τα φωνητικά σου, τις χορδές σου. Μα είναι και θέμα προσωπικότητας. Δηλαδή, κατάλαβα ότι αυτό είσαι. Εάν είσαι κάτι άλλο, απέδειξε το. Πήρε και παιχνίδια σαν βασικός. Ποτέ δεν έγινε ο βασικός. Ποτέ. Ο βασικός. Είναι όμως για την ιστορία της United, είναι ο Σόλσκερ. Δεν είναι ο χθεσινός. Δεν χρειάζεται να ψάξεις να δεις τι έκανε. Όχι, το θυμάσαι. Ναι. Αν το θυμάσαι, λέει. Και εκεί στο Μόναχο να δεις πώς το θυμούνται. Το θυμούνται. Έχει μνήμες. Για να επιστρέψουμε λοιπόν στον Έμερι και να κολλήσουμε την κουβέντα που φάγαμε 10 λεπτά από το διάλειμμα. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα και θα επιστρέψουμε στην τεράστια Arsenal του Έμερι, η οποία έχει τεράστιο ενδιαφέρον από εδώ και στο εξής. Ακόμα περισσότερο, γιατί μας έχει κινήσει την περιέργεια για την ταχύτητα που δίνει ταυτότητα ο προπονητής της. Εδώ είμαστε, είχαμε μείνει στο κομμάτι των προπονητών, τέλος πάντων μιλούσαμε για Arsenal και μεταφερόμασταν ξανά πίσω στον Έμερι για να κατανοήσουμε όλοι και πώς λειτουργεί λίγο το αγγλικό ποδόσφαιρο και τι σημαίνει project εκεί πέρα. Και πλέον, Τάσο, έχεις διαβάσει την Arsenal, έχεις δει τι κάνει ο Έμερι και θα μας εξηγήσεις γιατί έχει δώσει τόσο άμεσα την ταυτότητά του στην ομάδα. Κοίταξε, το πιο σημαντικό είναι ότι προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι και να έχει η Arsenal την κατοχή της μπάλας και στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, αυτό το πενιχάνει με ποιο τρόπο. Έχοντας τρεις πολύ καλούς χειριστές της μπάλας στο κέντρο, στα χαφ, οι οποίοι χαμηλώνουν αρκετά στην αμυντική ζώνη, προσπαθούν να μεταφέρουν το παιχνίδι ομαλά από την αμυντική ζώνη στην επιθετική. Τα στοιχεία του 6 τα έχουν και οι τρεις.
Και οι τρεις. Έχουν aggressive μαρκαρίσματα. Ναι. Είναι επιθετικοί στο μαρκαρίσμα τους δηλαδή. Ειδικά ο Τσάκαρη, φίλε, δεν μπορεί να είναι πιο aggressive. Δεν μασάει. Ας το πούμε λίγο πιο λαϊκά. Ναι. Πηγαίνει. Τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός Ελβετού μέσου. Ενός Ελβετοαλβανού μέσου. Ναι. Πράγματι. Και ο Τερέιρα φυσικά που έχει μπει και έχει δέσει σε εκείνο το κομμάτι σαν ένα τρομακτικό εργαλείο για την 11η της Arsenal. Αυτοί επομένως είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν επομιστεί το βάρος του να προωθήσουν σωστά το παιχνίδι στην επόμενη ζώνη. Παρένθεση, τον κόλ που έχει βάλει ο Ρέιρα στην Τότεναμ, πιστεύω ότι το φαντάζεται κάθε προπονητής για το μέσο του. Να πιέσει ψηλά, να κλέψει, να πάρει την μπάλα, να κάνει τη διαγώνια κίνηση, να κάνει το σουτ και να τη στείλει στα δίχτυα. Σε εκείνο το μάτς, δεν ξέρω, αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση από όλα τα τακτικά χαρακτηριστικά, πόσο θέλανε να κερδίσουν, τι θέληση υπήρχε, τι ζήλος για να κερδίσουν τον ντέρμπι του Λονδίνου. Τους έβλεπε να πανηγυρίζουν και γιατί είχε στραβώσει και το παιχνίδι. Έτσι. Δεν είναι σαν να παίζει πάω κάρες. Για μάτς που τους τράβωσε. Δηλαδή τρώνε γκολ από στημένο στο οποίο παραπονεί για το φάουλ. Έστω ότι είναι το φάουλ που σε εκείνο τον γκολ φέρει ευθύνων, λένε έτσι πως έβαλε το σώμα του. Κάνει από το πουθενά ή το ένα με ένα-δύο με ένα πέναλτι το οποίο όσο και να το δεις δεν μπορείς να δεις πως το ήταν μακριά ο διαιτητής. Προσπαθεί να βρει μια δικαιολογία για να καταλάβεις τι συμβαίνει και το έδωσε. Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο με ένα καθαρό μυαλό που θα μπορούσε να φύγει από το καθαρό μυαλό, να πάει στον εκνευρισμό ότι εσύ μας έχουν άλλαξει τα φωτοδίτες. Δεν το είχε καθόλου αυτό. Στο να έρθει και μεταξύ τους έτσι το ότι εγώ το κάνω σωστά, εσύ το κάνεις λάθος, όπως έγινε στο τελευταίο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, που βλέπαμε το διάλογο Μουστάφη με Λιχτάινερ. Δεν έκλεισε σωστά, δεν βγήκε σωστά. Υπήρχε μεταξύ του δηλαδή η ρόλη πολύ μουρμούρα. Ναι. Και αυτό φυσικά είναι γιατί σε αυτή την αλλαγή, τώρα έχει μπει ο Λιχτάινερ σε εκείνο το κομμάτι, στο οποίο έπαιζε ο Μπεγιαρίν, σε αυτό που έλεγε πριν. Να, υπάρχουν τέτοιε ανισορροπίε. Είναι σε καλή κατάσταση. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο παίκτη, έχει μια καριέρα 15 ετών σε ψηλό επίπεδο, αλλά είναι σε μια προχωρημένη ηλικία με ένα κορμί που δεν είναι πλέον για μπακ, είναι περισσότερο στόπερο, ένα τρίτο στόπερ τέλο πάντων στην τριάδα. Ούτε στόπερ, δηλαδή δεν τον έβαζε τετράδα. Open. Είναι και σε μυστήριο momentum και αθλητικά σε μυστήριο momentum σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πολύ πιο σκληρό αθλητικά από οποιοδήποτε άλλο έχει παίξει. Σε άλλα τακτικά χαρακτηριστικά που έχει δώσει ο Έμερ είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει όταν θα παίξει 4-4-2 με δύο εσωτερικά χαφ, προσπαθεί να δημιουργήσει υπεραριθμία στον άξονα. Όταν θα παίξει 4-3-3, έχει δώσει την εντολή στον Οζίλ ή αν παίζει ο Ράμσε εκεί, στον χώρο του επιθετικού χαφ, να κλείνει σε οποιαδήποτε μεριά παίζει η μπάλα, ώστε να μπορέσουν εκεί να δημιουργήσουν υπεραριθμίες και από εκεί να γίνουν και οι πλαγιοκοπήσεις που λέγαμε ότι έχει 15 ένα παιχνίδι, που είναι πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό. Άλλο κεφάλαιο, ο Ζιλ. Εν τω μεταξύ τώρα διαβάζω ότι φεύγει ή κάτι παίζει ότι θέλει να πάει αλλού, μια τρικυμία. Ένα μυστήριο τρένο. Εντάξει, ο Ζιλ έχει το κακό της. Έχει τεράστιες μεταπτώσεις στην απόδοσή του. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο παίκτης ο οποίος θα περάσουν οι όλες οι μπάλες από αυτό και θα χαθεί το τόπι και υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να κάνει κοντρόλ. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες διαφορές από μέρα σε μέρα. Και αυτό σε αυτό το επίπεδο χτυπάει άσχημα. Δηλαδή, στην Ελλάδα μπορεί να το σηκώσει ο Μαουρίτσιο να παίζει για 3 σε ένα παιχνίδι, ναι, και για 8 στο άλλο. Αλλά στον Οζίλ να μπορεί σε τέτοιο επίπεδο να λες πω τι έχει κάνει σε ένα μάτζ. Και σε άλλο μάτς να το λες το πω τι έκανε. Αυτό δεν έκανε και σε μήχρονο σε ένα παιχνίδι. Με την πράγη του. Αυτό έλεγα. Σωστά, σωστά, σωστά. Από σωστά. Την αρνητική πλευρά. Η όλη κουβέντα που πηγαίνει στην Arsenal. Το μεγάλο ερώτημα είναι σαν χαρακτηριστικό τι της λείπει. Πλέον, η αμυντική σιγουριά. Το τρόπος που αντιδράει στην αμυντική μετάβαση. Κοίτα, πριν το Μουστάφη τώρα, ακόμα και ο Παπασταθόπουλος δηλαδή, που δεν είναι ένας αμυντικός των πολλών λαθών, επειδή και αυτός πήγε σε ένα πρωτάθλημα που αθλητικά είναι πολύ πιο πάνω από τα δικά του στάνταρ, φαίνεται και δεν πήγε στα 28 του. Ναι, πήγε στα 32. Φαίνεται εκεί το έλλειμμα. 32, 30 είναι. 32. Είναι 88. Το 88 είναι μαζί μου. Δεν το θυμάμαι. Ψέμα θα σας πω. Νομίζω είναι 87, θα το δούμε τώρα, γι' αυτό αν έχει ανακαλυφθεί το ίντερνετ, αλλά τέλος πάντων. Εγώ νόμιζα ότι είναι στα 32. Αλλά θα το δούμε αυτό. Φαίνεται εκεί πέρα. Ο Κοσιερνή πραγματικά, παιδιά, είναι ένα στόπερ ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία. Αλλά είναι τόσο επιρρεπή στο λάθος που λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Και επιρρεπή στο λάθος και επιρρεπή στους τραυματισμούς. Ναι. Γεγονός.
Ο Μουστάφη είναι η μεγαλύτερη σταθερά που έχουν και αυτός είναι μενοφεύγο. Δηλαδή δεν έχει τη σταθερά πίσω. Δεν έχει τον ηγέτη. Δεν έχει τον Φαντάικ. Είναι πρόβλημα για μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί στην Αγγλία στην άμυνα της, ως ηγέτης να φαίνεται ένας παίκτης επίπεδου Μουστάφη. Εγώ ίσως να το πάω λίγο και σε πιο βαθιά το κομμάτι, όχι τόσο όσον αφορά το. Μήπως επειδή η Arsenal του Wenger ήταν η ομάδα η οποία στο DNA της είχε το λάθος. Το είχε, είναι. Ήταν ο κούφι της Πρέμιερς. Μήπως πράγματι ο Έμερι πρέπει να διώξει και αυτό το κομμάτι, που δεν είναι θέμα χαρακτηριστικών ποδοσφαιριστών, μήπως ότι και αυτοί στο ίδιο κλαμπ που μάθανε και δουλεύανε όσο ήταν ο Wenger, μέσα τους δεν είναι τόσο συγκεντρωμένοι όσο πρέπει. Έχει δίκιο ο Τάσος. 88 είναι. Αρχές όμως. Άρα είναι 31. Με έπεισε τότε όταν είπε ότι μαζί μου είναι 88, λέω δεν μπορεί να κάνει λάθος. Σε ηλικία μπορεί να κάνει, αλλά σε ηλικία που αφορά εκείνον δεν μπορεί. Ναι. Τώρα κόλλησε τι θέλω να πω. Εγώ θα το πάω σε πιο τεχνοκρατικό πράγμα, το θέμα, το κομμάτι, το έλλειμμα το αμυντικό της Arsenal. Είναι αδύνατον για ένα νέο project μετά από 22 χρόνια που έτρεχε ο ίδιος άνθρωπος. Ωραία, το μαγαζί, γιατί στην Αγγλία αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν το μαγαζί, δεν τρέχουν την προπόνηση. Ωραία. Να μην υπήρχε κάποια ανισορροπία, θα ήταν αδύνατο. Δεν θα γινόταν. Δηλαδή, τότε θα έπρεπε να τιμηθεί, ξέρω εγώ, από την FIFA ότι είσαι φίλε ο απόλυτος φίχτης του ποδοσφαίρου του παγκοσμίου. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην έχεις μια ανισορροπία, μια κακογραφία. Είναι αδύνατο. Όταν έχεις μάθει να λειτουργείς σε ένας ολόκληρος οργανισμός με βάση μια συγκεκριμένη τακτική, γίνεται να μην έχεις απώλειες όταν θα πας να παίξεις κάτι άλλο. Πήγε να το συμμαζέψει αυτό το πράγμα, γιατί και οι τρεις του χαφ είναι παιδιά που τρέχουν πολύ και βαράνε και. Εντάξει, για τους δύο όχι τόσο. Αλλά τρέχει. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν τρέχει. Μπορεί να κάνει κανένα 13-14 χιλιόμετρα το παιχνίδι. Και σε καλές εντάσεις, όχι. Και μετά περπατώντας σπίτι. Ναι. Αλλά. Η κακογραφία αυτή νομίζω ότι μόνο με μεταγραφές μπορεί να λυθεί και μόνο με δουλειά. Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορείς με το καλημέρα να δώσεις όλα τα στοιχεία. Μεταγραφές τι να πάρει, δηλαδή να πάρει ένα στόπερ καλύτερο από τον Μουστάφη, ένα στόπερ καλύτερο από τον Κοσιελή ή από τον Σοκράτη. Εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα θέμα νοοτροπίας. Και κλάβ. Αυτό είναι, όλα είναι. Και χαρακτηριστικά είναι. Γιατί δεν χρειάζεται δύναμη. Ο Αντεβάλλη θα τις έκανε. Που είναι 50-50. Δύναμη ταχύτητα. Τα έχει όλα. Αυτό φυσικά όμως το έχει χτίσει και στον Αλεβάντερ, επειδή θα πάμε τώρα εκεί. Εντάξει, ο Ποκετίνο έχει δουλέψει με αυτούς, δουλεύει, είναι τέταρτος χρόνος που είναι εκεί. Ναι. Πέμπτος. Και τι να το έχει χτίσει επάνω. Με τον Κοσιανή να δουλέψει 4 χρόνια ακόμα. Θα σε τιμήσει το ΕΦΚΑ. Ωραία. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή θέλει εκεί. Δεν ξέρω τι έρχεται από πίσω. Μια πιτσερικά που βάζει. Δεν ξέρω τι προδιαγραφές έχει. Δεν τον έχω μελετήσει. Είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, σίγουρα θα χρειαστεί εκεί πέρα προσθήκη. Λέω εγώ. Ίσως χρειαστεί. Και στον άξονα προσθήκη, γιατί καλοί παίκτες και οι τρεις. Καλοί παίκτες. Και ο Τσάκα και ο Τορέιρα. Και η συζήτηση μας καταλήγει εκεί, διότι άρχισαν μετά από ένα project που έκανε ότι δεν δίνω λεφτά γιατί χτίζω γήπεδο, περιμένω να μου φέρει το γήπεδο λεφτά, που έγινε το πρώτο, έγινε το δεύτερο. Δεν έκανε μεγάλες σπατάλες σε μεταγραφικές περιόδους παρά μόνο κομμάτι-κομμάτι. Όταν έχεις κάνει κομμάτι ο Ζιλ, έχεις κάνει κομμάτι ο Μπαμεγιάνγκ, έχεις κάνει κομμάτι Λακαζέτ, σου έχει βγει ο Κεντουσί με τον Τσάκα που δεν ήταν μεταγραφές τόσο ηχηρές, τόσο ακριβές. Ούτε το Ρέιρα ήταν, όπως το Ρέιρα. Δηλαδή δεν είναι... Και αυτό θα πει όμως... Μετά από μεγάλες μεταγραφές πήγε σε μεταγραφές project, τώρα δεν μπορεί να ξαναπάει δηλαδή, σε μεταγραφή project. Μεγάλες μεταγραφές, δεν υπάρχει μεγάλη μεταγραφή στην πίσω ζώνη. Ακόμα και τον Τσέχ που πήρε, τον πήρε. Ναι. Που δείχνει να χάνει τη θέση του, έτσι. Στη λογικό, δεκάδα. Γιατί. Δεν είναι καλό να πει. Πολύ σωστά καταγράψατε χθες το replay.gr. Το χτίσιμο από την πίσω ζώνη ήταν προβληματικό. Χωρίς την παρουσία τερματοφύλακα. Αμυντικό θα έψαχνε η Arsenal. Θα ψάξει η Arsenal. Τώρα, πού θα βρει, τι θα βρει, ούτε έχω διαβάσει κάτι, ούτε μου έρχεται στο μυαλό ότι. Ναι, δεν ψάχτηκε κιόλας να δω τι. Ούτε είναι. Μεταξύ, όταν σκέφτομαι για αμυντικό, ποιον αμυντικό μπορεί να πάρει μεγάλη ομάδα τέλος πάντων ή η ομάδα από την Πρέμιερς που θέλει να πρωταγωνιστήσει, όλο το μυαλό μου πάει στο Χοδίν και το Χιμένεθ. Δεν πάει πουθενά άλλο. Α, γιατί και ρίχνουν ξύλο και έχουν ίσια πόδια. Έχουν ίσια πόδια. Ναι, μεγάλη αλήθεια.
εντάξει, πολύ λίγα λάθη και φυσικά εκεί τώρα με 20 Σιμεώνε σε μια ομάδα μαθαίνεις θέλοντας και μην να παίζεις όπως πρέπει. Έχουν και τα μούτρα ρε Τάσο. Στον αμυντικό τα μούτρα, φίλε, παίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Μουστάφης σου κάνει λίγο γλυκούλης για αμυντικό ενώ δεν σου κάνει αυτό που βλέπεις το εγώ και λες να μην πάω εκείνη τη μέρα. Ναι, εγώ κάποτε δεν το έβαζα αυτό στην παράμετρο. Στην παράμετρο. Μέχρι που κάποια στιγμή είδα πως έχει βγάλει 7 ώρες σε ρόλο από το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά okay, δεν θέλεις να είσαι και πολύ κοντά, δεν ήθελες να είσαι και πολύ. Οπότε δεν θες να πας για φαΐ μαζί του, πιστεύεις δεν θα φας. Πόσο μάλλον τον έχεις αντίπαλο στον γνωστικό χώρο. Εντάξει, μιλάμε για μορφή παιδιά που δεν ακουγόταν ποτέ πουθενά και για τίποτα. Δεν νομίζω ότι είχε καμιά έγνοια για την ανθρώπινη ζωή, για τον τρόπο λειτουργίας, για την κοινωνία, για τον πληθωρισμό. Ναι. Στον αμυντικό πρέπει να τη βάζει αυτήν την παράμετρο. Ξέρετε, αυτές οι γραφικότητες καφενειακές που έχουν βγει κατά χιλιάδες χρόνια που συζητάμε για να γελάμε. Ο Κρέσπο, απορρίσαμε πώς με αυτά τα μούτρα έκανε αυτό που έχει κάνει, τη σταθερότητά του. Γιατί βρήκαμε έναν που είναι το αντίθετό του. Που θα πάει στη Μανώρα αντί για αυτόν. Ναι, σωστά. Γιατί αν θυμάσαι εκείνη την κουβέντα που κάναμε με τον Ήβιτς στο πρώτο φιλικό του Κρέσπο, που κατηγορήθηκα εγώ για κάτι, είπα ότι λες και έχω κανένα ταλκά. Εγώ το μόνο που του είπα είναι ότι επειδή βλέπω τα μούτρα του Κρέσπο, του είναι σίγουρο. Δεν είναι aggressive, λέμε, πως θα έχουμε θέματα απέναντι σε αμυντικούς τέλος πάντων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με πως πρέπει να αποκτηθεί και ένας aggressive. Τρώω τον Πινελίκη και να μην μετά πάνω τον Βαρέλα. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι. Δεν είναι θέμα χαρακτηριστικών προσώπου, είναι θέμα χαρακτηριστικών ικανότητων. Απλά ήταν και τα μούτρα που με επηρέασαν εμένα. Αν έβλεπα κάποιον που ήταν. Είναι γλυκό παιδί ο Κρέσπο, ρε φίλε. Δεν σου κάνει για αμυντικό. Μόνο στην Ισπανία μπορεί να παίξει αυτοαμυντικό. Και στην Ιταλία, αλλά σαν ακραίο μπακ. Σαν ακραίο μπακ εκεί, σίγουρα. Ναι, σαν ακραίο έπαιζε εκεί. Στην Πάντοβα και σε αυτές τις ομάδες που έπαιζε. Τέλος πάντων, αυτές οι ηλικιότητες καφενειακές για να το κλείσουμε το κύκλο, για να γυρίσουμε και να κάνουμε το κλείσουμε με την Arsenal. Μία στις 15 έχουν βάση. Μία στις 20. Πρέπει να τις δίνεις λίγο σημασία. Λίγο. Μην το τεντώσεις. Μη στήριξεις το project τα πάντα πάνω στη βλακεία. Ναι. Λίγο. Μην ρωτήσουν τον Έμερε τι χαρακτηριστικά θέλεις ο αμυντικός να έχει και να τους πει μισό λεπτά και έχω ένα σκίτσο να σας φέρω. Θέλω να έχει γωνίες, να του λείπουν τρία δόντια και να φυσάει τη μύτη του. Γιατί μετά δεν θα αναζητείτε ο αμυντικός, θα καταζητείτε. Θα πηγαίνουμε σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι με την Arsenal φάγαμε και περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζαμε. Γιατί είχα ετοιμάσει εδώ λίγο μια λίστα, μια και ξεκινά το πρωτάθλημα με τις μεταγραφές που έχουν κάνει όλες οι ομάδες μέχρι τώρα. Για να μην αδικήσουμε τους φίλους που στέλνουν μηνύματα, ένας φίλος λέει ότι ο Ποκετίνο είναι ένα ράφι πάνω από τον Έμερι. Θα το δούμε αυτό, φίλε. Η διαφορά του Έμερι με τον Ποκετίνο είναι ότι ο Έμερι έχει δουλέψει σε υψηλό επίπεδο και σε άλλα πρωταθλήματα. Θα πει κάποιος ότι ναι, με τα λεφτά των Αράβων στη Μπάρη, ναι, κάνω το μάγκα εσύ με τα λεφτά άλλο, να μην έχεις περιθώριο λάθος, ούτε μισό. Και στα αποδυτήρια να μαλώνουν, γιατί το δικό μου το όνομα χθες μπήκε πρώτο στο tweet που έκαναν και ναι, μπήκε δεύτερο. Ναι, να το ξέρει αυτό ο κόσμος τι συμβαίνει, και βγάλε, ότι γιατί στο site της, βγάλε άκρη στο Instagram της ΠΑΕ έχεις τέσσερις φωτογραφίες του Αντώνη και τρεις δικές μου και... Και coach, εγώ σε ποιον πρέπει να μιλήσω γι' αυτό. Να το έχεις και αυτό. Να είναι στη Σεβίλη, η οποία τρία χρόνια πήρε το Europa League τρία χρόνια. Για να πάρεις τρία χρόνια το Europa League πρέπει να κάνεις 15 προκρίσεις σε νοκάουτ παιχνίδια. Γεγονός. Europa League. Γιατί και η Σεβίλη δεν ήταν ομάδα που άντεξε να μπει στο Champions League, να το σηκώσει αυτό το βάρος. Ο Ποκετίνο ήταν στη Southampton, έκτισε ένα project, πήγε σε ένα παρόμοιο project με την πιο ελαφριά φανέλα της οκτάδας, την Tottenham, την οποία ήταν εγώ, την γνώρισα, μου έλεγε ο πατέρας μου, γίνε Tottenham, και του λέγα γιατί. Μη στεναχωριέσαι, εγώ μου 15 νίκες, 10 ισοπαλίες, άλλες 15 ήττες. Πώς ήταν, 55 γκολ υπέρ, 54 κατά, ένα Σάββατο κάθε μήνα βλέπουμε λίγο ποδόσφαιρο. Ήταν ένα project το οποίο του βγήκε και με ποδοσφαιριστές που βρήκε,
με ποδοσφαιριστές που επένδυσες, δεν σου βγαίνει κάθε μέρα να πας σε μια ομάδα και να σου πούνε ότι αυτό το παιδί το ψηλό με τα κόκκινα μάγουλα το πιστεύουμε και να θεωρείται αυτή τη στιγμή ο καλύτερος από τον κόσμο. Σύμφωνα με τους Άγγλους πάντα, το βάζω και αυτή την παράμετρο. Το Harry Kane, τέλος πάντων στους top 3, αυτός είναι. Και να βγουν και τόσοι πολλοί. Και δεν έχει ακόμα αποδείξει λίγο παραπάνω. Δεν έχει αποδείξει λίγο παραπάνω. Δεν του στέρει κάτι ότι δεν έχει πάρει τίτλο. Αλλά το θέλεις και αυτό. Όταν φτάνεις σε εκείνο το επίπεδο, το θέλεις και αυτό. Και ο Έμερι είναι και σε μια ομάδα που προσπαθεί να αλλάξει το στάτους που την βρήκε. Γιατί την βρήκε εκτός Champions League. Σίγουρα μέχρι στιγμής θα πάει περίφημα. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει και αυτός να βάλει τα δυνατά του για να είναι, αν όχι να κατακτήσει ένα τίτλο, να είναι τουλάχιστον στο ένα βήμα πριν καταφέρει. Και συνοψίζοντας, έχω την εντύπωση ότι η προσπάθειά του να αλλάξει συνεχώς σχηματισμούς είναι γιατί διαπιστώνει ότι, να το πω έτσι λίγο χοντρικά και εκτός νοοτροπίας ρηπρέας, γιατί η νοοτροπία του Σέιντ είναι αυτό που λέμε εμείς χοντρικά, να προσπαθήσουμε να απευθυνθούμε κάποιους ανθρώπους του ποδοσφαίρου για να μας το κάνουν ποδοσφαιρικό. Αυτό το ότι η αίσθηση του ότι έχω μια ανασφάλεια στην άμυνα, άρα από τη στιγμή που δεν θα μπορέσω να διώξω την μπάλα αποτελεσματικά όταν μου φτάσει στην άμυνά μου, πώς να τους κρατάσω το δυνατόν περισσότερο μακριά. Να τρέξω μπροστά από την άμυνα, να πιέσω, γιατί δεν είμαι η ομάδα που θα μου κάνουν τρεις φάσεις και δεν θα το φάω. Να το πω έτσι απλά. Σε αυτό το moment, εντάξει. Ναι, γιατί, σε αυτό το moment. Για την δεδομένη χρονική στιγμή και για τον τρόπο με τον οποίο η Arsenal έχει χάσει βαθμούς. Γιατί η Arsenal δεν έχει χάσει βαθμούς επειδή δεν έβαλε γκολ. Έχει χάσει περισσότερο βαθμούς επειδή σε κάποια παιχνίδια αμυντικά δεν της βγήκαν πράγματα. Ακριβώς. Πάμε σε αυτό που ετοιμάσες λίγο. Γιατί ξεκινάει η Super League μετά από καιρό. Είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει. Είναι μεταγραφική περίοδος. Δεν έχει θέλξει. Όντως. Το πράγμα, ναι. Λοιπόν, αλφαβητικά εδώ τις έχω τις ομάδες. Η ΑΕΚ έχει πάρει τον Κρίσιτς, ούτως ή άλλως τον είδατε, τον γνώρισετε όσοι δεν τον ξέραμε. Ναι. Δεν τον ξέρατε, έπειγα να πω, δεν τον ξέραμε. Και εμείς δεν τον ξέραμε. Η Λάρισα έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, όπως πάντα. Αντνάν Σετσέροβιτς, ο οποίος είναι αμυντικός μέσος. Σικάβκα, Λευκορώσος, έχουμε δει αρκετές φορές να έρχονται από εκείνο το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλο η μεγάλη απόσταση των δύο πρωταθλημάτων που πολλές φορές χάνονται. Έχουν έρθει και ποδοσφαιριστές στον Εγκοτέλη Λευκορώση που είχαν 35 γκολ σε 35 παιχνίδια και έλεγες αυτός, ρε παιδιά, πώς την έβαζε. Και, δηλαδή, τι παίζανε εκεί. Νίκολα Γιακιμόφσκι, back-half αριστερό του προπονητή και τον Στέφαν Ζίβκοβιτς. Ο Απόλλωνος Μήνης πήγε σε ένα σλίδι και Μπεχαράνο. Καλή προσθήκη. Υπάρχουν δύο Μπεχαράνο, για να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει ο back που έπαιζε στον Πανετολικό και ο half που έπαιζε στον Πανετολικό. Αυτό είναι ο Χαφ που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Ο Ντάνι Μπεχαράνο. Ναι. Και ο Χουάν Τόμας, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο. Ο Λεβαδιακός έκανε άλλη μια μεταγραφή εντός εικών περίεργη. Δηλαδή τον Μπενζαμέν. Έκλεισε εκεί, όχι. Δεν το ξέρω ακόμα. Τον Μπενζαμέν Αγκουά. Δηλαδή ο Λεβαδιακός έφερε παίχτη ο οποίος έχει 300 συμμετοχές σε όλα τα πρωταθλήματα Γαλλίας. Αυτό τώρα δεν είναι απίθανο. Μα ο Λεβαδιακός πάντα κάνει κάτι τέτοιες μεταγραφές και λες, ρε παιδιά. Ρε φίλε, ποιο σου είπε να πας στη Λιβαδιά? Όχι με κακία, με απορία. Ξέρεις που είναι Λιβαδιά, παιδιά. Να ψάξεις να δεις τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή... Έχει 150 συμμετοχές στην Λιγκάν, έτσι δεν είναι? Ναι, 152 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία. Και 32 να πεις ότι είναι 34. Δηλαδή έχει ακόμα 2-3 χρόνια ποδόσφαιρο. Η Ξάνθη πήρε τον Ζαν Πιέρ Αγκουστίν Μπαριέντος Δίας. Ένας είναι αυτός, δεν είναι παραπάνω. Στο ελληνικό λεξιαρχείο δεν κλειδωνόταν αυτός, είναι μέχρι τρία ονόματα, να ξέρετε. Φεύγει παραπάνω. Κάτι Μαρία. Τίποτα, βάλτον έτσι. Ανέτα Καρπούρ και 12 συλλαβές. Αυτή μπαίνει. Ναι, μέχρι εκεί είμαστε. Το Μοντεβιδέο. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Σολδάνο και τον Μασούρα. Πολύ καλός επιθετικός στον αέρα, κυρίως. Τον είδαμε και αυτός μέσω του. Εγώ δεν ψήνω από αυτό το πρωτάθλημα, θα θέλω να τον δω, να ξέρετε. Του εγώ ότι έρχεται από Αργεντινή στα 24, πλάς 21, ότι φεύγει από Αργεντινή και είναι πλάς 21. Δηλαδή από την άποψη ότι πλάς 21 κάποια στιγμή, αν δεν φύγεις στα 5 το πρωταθλήματα, πας Βελγιο Ολλανδία να βάλεις γκολ. Υπάρχει και άλλη παράμετρος. Για μένα δεν είναι καλό το πρωταθλήμα τους, δεν μου αρέσει, δεν είναι τακτικό, δεν είναι ευρωπαϊκό. Ότι δεν είναι ευρωπαϊκό, εντάξει. Σίγουρο. Δεύτερον,
θεωρώ ότι είναι τόσο καλή στην πώληση που ό,τι αξιόλογο έχουν το υπερτιμολογούν κιόλας και σου παίρνουν το κεφάλι πριν τα 21 του. Και από εκεί και πέρα, ό,τι ξεχωρίσει σε μεσαίο επίπεδο, όπως ήταν η Union Santa Fe και δεν έπαιζε αυτούς. Ναι, είναι, ναι. Ωραία. Ό,τι ξεχωρίσει σε μεσαίο επίπεδο, είναι επίπεδο στην καλύτερη Facundo Pereira. Και ο οποίος Facundo, επειδή το έφερε στο παράδειγμα, ήταν παίκτης που έπρεπε να προσαρμοστεί ομάδες εκείνων. Ναι. Δηλαδή, ζοριζόταν να προσαρμοστεί σε ένα 4-3-3. Με τίποτα. Καμία, καμία ελπίδα. Εντάξει, ο συγκεκριμένος, επειδή τον είδαμε και στο Repress. Και έχω, είναι... τον είδαμε. Mm-hmm. Είδαμε. Τον είδαμε εκεί. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα. Γιατί δεν έχει παίξει εδώ. Εδώ εννοώ σε Ευρώπη. Απλά τον έχετε αναλύσει λίγο τα χαρακτηριστικά του. Mm. Ένα χαρακτηριστικό του σίγουρα που δεν μπορεί να το ξεχάσει είναι ότι είναι δυνατό στον αέρα. Βεβαίως. Ένα επίσης δυνατό χαρακτηριστικό του, που είναι φυσικά τη προσωπικότητά του, το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πάθος. Πηγαίνει με τη μερίδα στην μπάλα. Παιχνίδι, ναι. Αυτά κρατάμε σαν τέτοιο. Τώρα τα υπόλοιπα ισχύει ότι έχει δίκιο σε αυτό. Θα έρθουν με βάση το πρωτάθλημα. Ξέρεις ποιο έχω το παράδειγμα. Του Ρινάλντι που πήγε στο Παναθηναϊκό. Ναι, τον ναι. Έχουν ξεχάσει ότι πέρασε από τον Παναθηναϊκό. Εγώ το ξέχασα τώρα τον θυμίζω. Είναι ίδια κόπια. Ίδιες συστάσεις είχε όταν ερχόταν εδώ. Όχι κάτι παραπάνω. Είναι όχι... ρίσκο, δεν είναι, ναι. Είναι μεγάλο ρίσκο. Αυτό λέω εγώ, επειδή βλέπω ότι είδα μια τοποθέτηση του Λάμπρου του Χούτου στο SDNA, ότι κάλυψε το πρόβλημα που είχε ο Ολυμπιακός. Κανένα πρόβλημα δεν κάλυψε ακόμα. Λέω. Φτάνει στο χορτάρι, παιδιά. Στο θεωρητικό κομμάτι. Και ο Πάο, κάθε στιγμή που έχασε τον πίκρο, πρέπει να κλαίει ο μέσος παοξής στον δρόμο, να κοίταται. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Τον ίδιο έχουμε. Όφη έχει πάρει τον Κρίστοφερ Μπράουν. Αυτό πιο πολύ και σκηνοθέτης μου κάνει τώρα μεταξύ μας. Έχει κάνει και δύο ταινίες. Τον Κώστα Γιαννούλη, που τον ξέρουμε όλοι. Καλή προσθήκη. Πολύ καλή προσθήκη. Ναι. Αν και έχει κολοβέσει, που εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σε καλύτερη κατάσταση τώρα. Τον Πέρσον και τον Νταμπί. Και σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν υπογράψει ακόμα ή είναι κλεισμένοι τέλος πάντων, είναι ο Σαμπανάουτζος στην ΑΕΚ, ο νεαρός. Ο Αρμενάκας που πήρε ο... Αυτός είναι γιος του παλιού Σταρ. Ναι, ναι. Και ο Αρμενάκας που πήρε ο Παναθηναϊκός. Και αυτός πέρασε μια δοκιμή και τελικά θα υπογράψει και θα μείνει εκεί. Μετρημένες είναι οι μεταγραφές. Αλλά πιο μεγάλη εντύπωση έχει κάνει η φυγή του Πρίγιοβιτς από τον ΠΑΟΚ. Μήπως αλλάξει τις ισορροπίες παρά οι προσθήκες ή προς τα αφαιρέσεις που γίνονται στις ομάδες. Τη ΣΑΕΚ μεταγραφή φαίνεται πιο φυσιολογική από όλες. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής με πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Και τον Κόρτ δεν βάλαμε, το τρομή του, που τον αναλύσαμε πάρα πολύ ωραία. Ναι, γιατί είναι από τις τελευταίες προσθήκες. Δεν έκανα το ρεφρές των δύο τελευταίων ημερών, έχεις δίκιο. Παιδί το οποίο, όπως από αυτά που βάλαμε στο βίντεο, νομίζω ότι είναι πιο πολύ 10 παρά κεντρικός χαφ. Κεντρικός χαφ βαφτίζεται. Αλλά εγώ από αυτό που έχω δει, δηλαδή έτσι όπως παίζει ο Ατρόμητος, θα το δούμε πιθανότητα μπροστά από μάτσο που Ζουλάζιτς. Και είναι μεταγραφή. Είναι παίχτης που αν ερχόταν στο ελληνικό πρωτάθλημα θα λέγες ναι, να πάει στον Ατρόμητο. Ναι, γιατί τι κάνει όμως ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος κάνει ότι είναι μπασκετικός ΠΑΟΚ, φίλε. Σου δίνει την οδό για να δημιουργήσεις υπεραξία πολύ μεγαλύτερη από εκεί που είσαι. Δηλαδή ο Κόρτ είναι 23-24. Ναι. Ωραία. Φεύγεται εκεί που. Μια μισή χρονιά στον που ήταν τελείωνε η σεζόν. Θα τον πάει στο 1,5 εκατομμύριο, ο ίδιος θα πάει στα 600-700 χιλιάρικα. Αν είναι η απόδοσή του αυτή που πρέπει. Αλλά πάει σε ένα σύνολο που είναι έτοιμο να το υποδεχτεί. Ναι. Στο χέρι του είναι πλέον. Εδώ ο Ατρόμητος άλλαξε επιθετικό πέρσι φέτος και. Αυτός που. Όχι, δεν άλλαξε. Είναι πιο αποτελεσματικός αυτός που έχει. Ναι, είναι και πιο αποτελεσματικός. Ναι. Δηλαδή δεν έχει. Mm. Έχει βάλει ο Κουλούρης τα γκολ που έβαζε πέρυσι ο επιθετικός ατρομή του και ο Άντα μαζί. Ακριβώς. Παιδιά, ούτε πήραμε χαμπάρι για ποτέ. Πέρασε μία ωρίτσα, τα σούλη βλέπεις. Εντάξει. 8 ώρα την κάνουμε, άμα θέλουμε. Για πλάκα, ειδικά τώρα με την Premier League. Άμα συνεχίζαμε, εμείς θα τελειώσαμε Δευτέρα. Ναι, είμαστε τυχεροί γιατί δεν πετύχαμε. Δεν έχει και διακοπή η Premier, βέβαια. Αλλά γενικά πλέον υπάρχει ψωμί. Μόνο η Bundesliga είναι σε φραγή. Εντάξει. Σαββατοκύριακο έρχεται. Καλό ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο. Αλλάξει τη τηλεοράση σας. Δείτε ό,τι, μπαλίτσα. Ό,τι δείτε, ό,τι δούμε. Από Δευτέρα, εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.